Κύριε Χερέτη, σας καλημερίζω. Κύριε Συρηγωνάκη, σας καλημερίζω. Ο κύριος Συρηγωνάκης, ο οποίος δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας την Παρασκευή, αλλά θέλει να παρέμβει έτσι για να διευθετηθεί και το θέμα. Είπα εκκρεμότητα θέματος που μας έρχεται από την Παρασκευή. Κύριε Συρηγωνάκη, θα ξεκινήσω από εσάς για την απάντηση που πρέπει να δώσετε στους εκπαιδευτές. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα στους ακροατές και καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Άκουσα και το ηχητικό της Παρασκευής. Αυτό το οποίο είπατε, που όταν με ρωτήσατε, αυτό είναι και πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε στο γεγονός ότι οι χρόνοι εξυπηρέτησης των υποψηφίων για να δώσουν εξετάσεις στα θεωρητικά μαθήματα δεν είναι οι προβλεπόμενοι και δεν τιμάει κανένα μας. Όμως, κυρία Δουλγεράκη, να ξέρετε ότι υπάρχει μια συνεργασία με τους με το Σύλλογο. Είμαστε συνεργάτες, με απότερο σκοπό και στόχο είναι να λύνονται τα προβλήματα που διαχρονικά υπάρχουν, και φυσιολογικό είναι αφού είναι δύο ζωντανοί οργανισμοί. Παλιότερα, για παράδειγμα, να αναφέρω ότι είχαμε σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τα πρακτικά μαθήματα, το πρακτικό μέρος των εξετάσεων, και αυτό με την συνεργασία μας και με παρεμβάσεις έχει λυθεί και σχεδόν έχει βελτιωθεί σημαντικά, να πω καλύτερα. Μισό λεπτό όμως, για να πω εδώ και κάτι άλλο, να το βάλετε στην παράμετρο, διότι μου το δώσατε ως πληροφορία να το μεταφέρω στους εξεταστές, αλλά πρέπει να διευκρινιστεί από εσάς τον ίδιο, κύριε Συρηγωνάκη, ότι για κάποιο διάστημα πρακτικές εξετάσεις γινόντουσαν τα Σάββατα, υπήρχε μια καθυστέρηση στην πληρωμή των εξεταστών, αυτό σταμάτησε. Είπατε όχι, ωστόσο ότι θα πληρωθεί. Αυτό, κυρία Δουλγεράκη, αυτό δεν έχετε κατέστη, θα σας πω. Ναι. Να ξεκινήσουμε από τις θεωρητικές εξετάσεις. Πράγματι, οι χρόνοι, όπως προείπα, δεν είναι οι προβλεπόμενοι. Όμως αυτό, να μου επιτρέψετε να πω ότι οφείλεται σε δύο παράγοντες. Πρώτον, από τις αρχές του 2020 που ξεκίνησε η πανδημία, η υγειονομική κρίση, μέχρι και πριν λίγο χρονικό διάστημα, όπως γνωρίζετε, με νομολογία δεν επιτρεπόταν να γίνονται θεωρητικές εξετάσεις. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Επίσης, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η χωρητικότητα των αισθουσών για τις θεωρητικές εξετάσεις ήταν στο ίμιση, αν δεν κάνω λάθος, μετά πήγε 70% και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό... Βάλτε και τις κινητοποιήσεις των προηγούμενων ετών, άρα πάμε σε μια πενταετία με θέματα και προβλήματα. Όχι, να μην πάμε τόσο μακριά. Όχι, απλά βάζω μέσα τα θέματα και τα προβλήματα με τις καθυστερήσεις. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε, όλος αυτός ο όγκος που συσσωρεύτηκε τα τρία τελευταία χρόνια δεν είναι δυνατόν να λυθεί μέσα σε ένα και δύο και τρεις μήνες. Και ο δεύτερος λόγος που το έχουμε συζητήσει, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις με τους εκπαιδευτές, με το Σύλλογο, και συζητάμε τα θέματα και τα προβλήματα, είναι το μεγάλο ποσοστό αποτυχίας των υποψηφίων. Και δεν μιλάμε, ας πούμε, για ένα 5 και 10%, μιλάμε για 55% αποτυχία. Όταν λοιπόν μέσα στην αίθουσα εισέρχονται 88 μαθητές, γιατί αυτός είναι την ημέρα, ο όγκος, ο αριθμός των μαθητών προσέρχονται για να δώσουν εξετάσεις, από αυτούς το 55%, δηλαδή 49 από τους 88 ή 49, ξαναέρχονται. Επιβάλλεται να ξαναέρχονται γιατί αποτυγχάνουν. Αυτό σημαίνει, και το έχουμε συζητήσει, επαναλαμβάνω, με τους εκπαιδευτές, ότι πρέπει να γίνεται μια καλύτερη προετοιμασία, να μειωθεί το ποσοστό σε σχέση που στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι πολύ μικρότερο. Σε αυτούς λοιπόν τους δύο λόγους εστιάζω το πρόβλημα που πράγματι υπάρχει όσον αφορά τις θεωρητικές εξετάσεις, και να αναφέρω ότι αυτήν την εβδομάδα, μετά από μια συνάντηση που είχαμε την προηγούμενη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, με το Διευθυντή και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενισχύσαμε την ομάδα των επιτηρητών με 6 άτομα. Για ποιο λόγο? Γιατί σε ποια διεύθυνση? Στο μηχανολογικό. Ηράκλειο, δηλαδή. Ηράκλειο, ναι. Βέβαια. Γιατί λόγω της υποστελέχωσης που πολύ σωστά αναφέρατε κι εσείς, το γνωρίζουμε ότι όλες οι υπηρεσίες, λόγω της κινητικότητας, λόγω του ότι δεν γίνονται προσλήψεις εδώ και χρόνια, λόγω της συνταξιοδότησης, είναι υποστελεχωμένες. Συζητήσαμε λοιπόν και ενισχύσαμε την ομάδα των επιτηρητών με 6
συναδέλφους, συνεργάτες από άλλες διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας, με σκοπό δύο μέρες που η αίθουσα, λόγω έλλειψης προσωπικού, ήταν κενές, να γίνονται εξετάσεις. Αυτό σημαίνει περίπου 150 με 170 άτομα την εβδομάδα, δηλαδή γύρω στα 600 με 700 άτομα το μήνα. Θεωρούμε ότι κατά κάποιο τρόπο θα βελτιώσει τους χρόνους που θα γίνεται η δυνατότητα. Δώστε μου για να δούμε ακόμα να αναφέρω, κυρία Δουλγεράκη, για να κλείσω εγώ το θέμα. Για τους εξεταστές. Βέβαια. Και επίσης, αφού έχουμε συζητήσει και είναι ένα αίτημα του Συλλόγου, να γίνει επέκταση της αίθουσας και να τοποθετηθούν και άλλοι υπολογιστές, άλλα κομπιούτερ, που να δίνει τη δυνατότητα αύξηση της χωρητικότητας και της δυνατότητας των υποψηφίων όσον αφορά τις θεωρητικές εξετάσεις. Έχουμε επισκεφτεί με τον εργολάβο την διεύθυνση, το κτίριο, όμως υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί, το κτίριο είναι παλιό, υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Το βλέπουμε όμως, για να γίνει πράγματι η επέκταση της αίθουσας, να τοποθετηθούν νέα μηχανήματα για να μπορεί να αυξηθεί και ο αριθμός των μαθητών που θα δίνουν θεωρητικές εξετάσεις. Μπορείτε να μου δώσετε απάντηση σε αυτό που σας ρώτησα στην αρχή με τις πρακτικές, τι θα γίνει? Ακούστε να δείτε, γιατί έχω ακούσει και έχω διαβάσει κάποια δημοσιεύματα ότι είναι απλήρωτη 6 μήνες και τα λοιπά. Ακούστε να δείτε. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, επειδή αναγνωρίζαμε και αναγνωρίζουμε ότι υπήρχε πρόβλημα στις πρακτικές εξετάσεις, με κάποια κονδύλια δίναμε τη δυνατότητα, και αφού βέβαια το επιτρέπει και η νομολογία, στους εξεταστές να γίνονται πρακτικές εξετάσεις και τα Σάββατα. Αυτό λοιπόν γινόταν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Όμως, εννοείται το 22, για το 22 πληρώνονται ανά εξάμηνο. Αυτό λέει ο νόμος. Πληρώνονται λοιπόν τον 7ο και τον 12, τέλος 12ου. Γιατί άκουσα ότι είναι απλήρωτα από τον Ιούλιο. Πληρώθηκαν λοιπόν τον 7ο. Όσον αφορά το 12ο, έπρεπε να ανοίξουν οι προϋπολογισμοί για να πληρωθούν το Γενάρη. Οι προϋπολογισμοί άνοιξαν πριν τέλη Φεβρουαρίου, πληρώθηκαν 9 Μαρτίου, άπαντες όσον αφορά την πληρωμή και για την αποκατάσταση της αλήθειας. Από αυτό λοιπόν το Σάββατο, από το επόμενο δεν γνωρίζω πώς έχει γίνει ο προγραμματισμός, θα ξεκινήσουν και πάλι. Ευελπιστούμε. Είναι στην πρόθεσή τους. Δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε. Κάνει τη θέληση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χερέτη, αλλά δεν υπήρχε πρόβλημα και δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την πληρωμή. Ωραία. Θα ξεκινήσουν να κάνουν και τα Σάββατα πρακτικές εξετάσεις. Ενισχύσαμε και δύο ημέρες την εβδομάδα με πρακτικά μαθήματα, από εκεί που γινόταν με ένα εξεταστή γίνονται με δύο. Θεωρώ ότι στο θέμα αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Κύριε Χερέτη, ακούσατε την απάντηση του κυρίου Συργονάκη που ζητούσατε και την Παρασκευή. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και στον κύριο Συργονάκη. Σας άκουσα με πολύ προσοχή, κύριε Συργονάκη. Καλά τα νούμερα που μας περιγράψατε όμως. Πίσω από τα νούμερα υπάρχουν άνθρωποι. Και ξεκινάω από το ποσοστά που μας καταγράψατε λίγο πριν, σχετικά με τα ποσοστά αποτυχίας των μαθητών. Όπως είπατε την Παρασκευή, το να κάνει κάποιος ένα εγχείρημα δεν είναι σίγουρο ότι θα το ολοκληρώσει. Και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό, επειδή η πλειοψηφία των παιδιών που συναστρέφονται με εμάς είναι μικρές ηλικίες, πιτσιρικάδες όπως λέμε καθημερινά, συγγνώμη κύριε Συργονάκη, αλλά με μια τόσο μεγάλη αναμονή να κάθονται οι πιτσιρικάδες, όπως είπα και την Παρασκευή, το ξαναλέω, να διαβάζουν σήματα με σκοπό να δώσουν σε 3 ή 4 μήνες, δεν το κάνει κανένας. Και το ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Πίσω λοιπόν από τα στατιστικά που είναι πολύ ωραία να μας το περιγράφετε, υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους θα πρέπει να σκύψουμε. Συγγνώμη, ένα λεπτό, κύριε Χερέτη, να ρωτήσω το εξής. Κυρία Δουλγεράκη, παρακαλώ κύριε Συργονάκη, κάντε μου τη χάρη. Παρακαλώ, σας άκουσα να εγώ θα σας διακόψω, κύριε Χερέτη, και θα σας ρωτήσω το εξής. Τι θα πει στα 17, στα 18, δίνεις το δίπλωμα, διαβάζεις τα σήματα και επειδή έχεις μια αναμονή τα ξεχνάς τα σήματα? Όχι, από τη στιγμή που θα είσαι οδηγός άπαξ τα γνωρίζεις, τελεία, ή τα γνωρίζεις ή δεν τα γνωρίζεις, έτσι δεν είναι? Τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε? Συμφωνούμε, αλλά δεν θέλω να πω εγώ κάτι. Ο κύριος Συργονάκης πριν μας άφησε εχμές ότι πιθανόν δεν εκπαιδεύονται σωστά τα παιδιά.
Και τον ερωτώ τώρα να μας πει τώρα αυτή τη στιγμή τι εννοείτε όταν λέτε ότι θέλετε τη συνδρομή σε αυτό το κομμάτι των εκπαιδευτών. Τι εννοείτε, κύριε Συριγωνάκη? Να απαντήσω, κυρία Δουλγεράκη. Βεβαιότατα. Αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Χερέτης, γιατί το έχω κόψει και προηγούμενα, δεν θα έλεγα κάτι, αλλά επειδή το ανέφερε ο κύριος Χερέτης, δυστυχώς δεν τιμάει κανένα μας. Είναι αυτό που είπατε. Είναι δυνατόν όχι τρεις και τέσσερις και ένα χρόνο να είναι. Τα σήματα δεν τα μαθαίνουμε για να περάσουμε τα θεωρητικά και μετά στέλνουμε πιτσιρικάδες ή οποιοδήποτε στους δρόμους σαν κινητές βόμβες. Μαθαίνουμε τα σήματα και τα γνωρίζουμε. Εγώ προσωπικά δύο φορές το χρόνο, εγώ προσωπικά λέω για τον εαυτό μου, κάθομαι και διαβάζω και φρεσκάρω και μαθαίνω. Άρα λοιπόν δεν είναι δικαιολογία το γεγονός ότι μετά από τρεις μήνες, δυόμιση που δίνουν πρέπει, γι' αυτό είναι το μεγάλο ποσοστό αποτυχία. Όταν ναι, λοιπόν σας... και ολόκληρη την Ελλάδα, για να απαντήσω και τον κύριο Χερέτη, δεν αφήνω καμία αιχμή. Απλώς αυτό το οποίο είπα και επαναλαμβάνω είναι, δεν είναι δυνατόν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα το μέσο όρο να είναι 32-33, αν δεν κάνω λάθος, και εμείς να είμαστε 55. Σημαίνει ότι ναι, οι μαθητές πρέπει εμείς να τους λέμε, υποψήφοι, διαβάστε καλύτερα, δεν είστε έτοιμοι. Γιατί ένας πιτσιρικάς σου λέει, εγώ θα πάω να δώσω, τα ξέρω, ναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν καλή δουλειά απέναντίας. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και δίνω πάρα πολλές φορές συγχαρητήρια στους εκπαιδευτές για τη δουλειά την οποία επιτελούν. Όμως όταν ένας υποψήφιος, είτε για θεωρητικά είτε για πρακτικά, πιέζει και λέει ότι είμαι έτοιμος κτλ., ας τον αφήσουμε λίγο παραπάνω. Ξαναδιάβασε, ξαναδιάβασε. Αυτό εννοώ. Αυτό που... δεν εννοώ κάτι άλλο, κύριε Χερέτη. Ωραία. Παρακαλώ λέτε... να φύγετε από την παρεξήγηση και πάτε στην ουσία τώρα. Ναι, όχι, έχει σημασία να το, να το ολοκληρώσουμε το συγκεκριμένο. Σας είπα ότι σας σέβεται. Ναι, αφήστε ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Επί του συγκεκριμένου θα σας πω, επειδή ως εκπρόσωπος του σωματείου μου στην Ομοσπονδία μιλάω με συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα και γνωρίζω πολύ καλά και τα στατιστικά, αλλά κυρίως και τα τοπικά θέματα όσον αφορά την προετοιμασία των συναδέλφων μου, σας πληροφορώ ότι είναι άριστη. Άριστη. Ωραία. Να το ρωτήσω, να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά, κύριε Χερέτη. Όταν υπάρχει ένα ποσοστό αποτυχίας, εγώ δεν θα μείνω στο κομμάτι του τι κάνει μία σχολή ένας δάσκαλος. Με τον ίδιο σεβασμό που σας μιλούσα, συνεχίζω να σας μιλάω εκτιμώντας το δικό σας το έργο. Αλλά θέλω να το πάω λίγο στο διαδικαστικό και στο λειτουργικό. Όταν έχω, μάλιστα σας είπα ότι από 6 Φεβρουαρίου είχα καταγράψει από το μηχανολογικό αυτό το ποσοστό της επιτυχίας και της αποτυχίας για το 2022, δηλαδή επιτυχώντες 45,8%. Στο διαδικαστικό, όταν ο καινούριος μαθητής δεν είναι φυσιολογικό να καθυστερήσει, όταν μαζί με τον καινούριο μαθητή θα πρέπει να μπει και να πάρει προγραμματισμό και ο παλιός ο μαθητής ο οποίος θέλει να ξαναδώσει εξετάσεις. Διότι εγώ άκουγα ότι υπήρχαν υποψήφοι, δεν θα πω παιδιά ενήλικες ή οτιδήποτε άλλο, θα πω υποψήφοι οδηγοί, οι οποίοι έδιναν και για 7η και για 8η και για 10η φορά. Ο ένας δεν καταλαμβάνει τη θέση του άλλου, έτσι στη συνέχεια και δεν πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός. Αυτό μόνο διαρωτώ με. Βεβαίως, σαφώς είναι. Ωραία. Αυτό που λέτε το σωστό. Όμως, στο συγκεκριμένο κομμάτι όμως, οι εκπαιδευτές που εμπλέκονται. Το κομμάτι ότι δεν έκανα σωστά την προετοιμασία. Μα σας απάντησε ο κύριος Συριγωνάκης, μην μένετε άρα, εκεί. Λοιπόν, σας είπε άρα, λοιπόν, ότι. Καταλάβατε τώρα τι εννοώ. Το κομμάτι όμως που μας αφορά, για να το λύξουμε αυτό, για να πάμε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα προετοιμασίας αυτό το πράγμα για να αποτυγχάνουν οι μαθητές. Οι μαθητές αποτυγχάνουν και πά αποτυγχάνουν. Είτε είναι αυτό θεωρία, είτε είναι πράγμα. Ωραία. Στο διαδικαστικό, αίθουσες οι οποίες έρχονται, γιατί και ο χρόνος ο ραδιοφωνικός δεν είναι ατέλειωτος. Εσείς συναντιέστε μεταξύ σας 10, 15, 20 φορές το χρόνο. Σωστά. Σχετικά με την αίθουσα, σέβομαι την άποψη του κυρίου Περιφερειάρχη, που επειδή σαφώς το ψάχνει το θέμα και σέβομαι το θέμα της θετικότητας. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω, επειδή άκουσα ότι έκανε μια εξαγγελία σχετικά με 6 άτομα που ήταν μέσα στο χώρο. Μάλλον να. Συνέξι, επιτηρητές. Των δύο ημερών της εβδομάδας επιπλέον. Κύριε Συριγωνάκη, από πότε θα ξεκινήσουν αυτές οι δύο μέρες που μας περιγράψατε πριν? Να απαντήσω. Αφού σήμερα, αύριο θα υπογραφούν τα παράλληλα καθήκοντα, γιατί βάσει της νομολογίας απαιτείται και αυτή η διαδικασία, θεωρώ ότι από την ερχόμενη εβδομάδα, από την ερχόμενη Δευτέρα και μέχρι νεοτέρας, θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Άρα λοιπόν όλες οι μέρες που είναι κενές
αφού υπάρχει συνεννόηση με την διεύθυνση της μεταφορών και επικοινωνιών, θα καλυφθούν με εξετάσεις για να κατά κάποιο τρόπο βελτιωθεί, να εκτονωθεί το πρόβλημα, όπως είπα. Επίσης, κυρία Δουλγεράκη, είναι σημαντικό να πούμε ότι τον τελευταίο χρόνο έχει ενισχυθεί η διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών με 11 άτομα μέσω μιας αναπτυξιακής, μέσω της Δέδαλος, που καταλαβαίνετε κατά πόσο βοηθάει την εξυπηρέτηση. Μάλιστα. Για τον συμπολιτό μας και των συλλόγων. Κοντολογής, βάσει όλων αυτών που αναφέρουν και στο δελτίο τύπου οι εκπαιδευτές από τη δική τους την πλευρά, τους λέτε ότι από την ερχόμενη Δευτέρα τα πράγματα θα είναι καλύτερα, ότι τα ραντεβού θα κλείνονται γρηγορότερα, ότι οι 6 επιτηρητές θα τους βοηθήσουν ώστε να φεύγει πολύ καλύτερα το πρόγραμμα των εξετάσεων, που σημαίνει ότι οι μαθητές δεν θα φεύγουν να πηγαίνουν σε άλλες περιοχές για να βγάλουν το δίπλωμά τους, διότι να μην ξεχνάμε ότι για να λειτουργήσει μια σχολή θέλει και τα έσοδά της, και όταν ο άλλος πληρώνει και δεν και διαμαρτύρεται, εκεί είναι το μεγάλο το θέμα, θα φύγει, θα πάει σε άλλη περιοχή, οπότε ή απλήρωτους θα τους αφήσει και θα πληρώσει μόνο τα παράβολα, είτε θα είναι στο περίμενε. Αυτό νομίζω είναι ένα θέμα. Επιτρέψτε με, κυρία Δουλγεράκη, και χάνει και πόρους περιφέρεια, το γνωρίζω, κύριος Περιφέρεια. Δεν είμαστε μόνο χάνει. Αυτό το οποίο, κυρία Δουλγεράκη, μπορώ να πω, γιατί με τον Σύλλογο είμαστε στην ίδια πλευρά του ποταμιού. Είμαστε συνεργάτες. Αυτό το οποίο θέλουμε, δηλαδή, εμείς, υπάρχει κάποιος που θέλει να ταλαιπωρείται ο συμπολίτης μας? Όχι. Αυτά τα οποία προανέφερα και αυτά τα οποία θα κάνουμε πράξη, θεωρούμε ότι κατά κάποιο τρόπο, γιατί αναγνωρίζουμε, οι εκπαιδευτές έχουν δίκιο. Και οι συμπολίτες μας έχουν δίκιο. Και εγώ εισπράττω καθημερινά μηνύματα από φίλους. Μα καλά, θέλει να δώσει ο γιος μου και θα δώσει ένα μήνα. Γιατί να μην πάει την άλλη εβδομάδα να δώσει, που θέλει να φύγει φοιτητής ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν δίκιο, το αναγνωρίζουμε, γίνονται προσπάθειες. Υπάρχει ο συσσωρευμένος αυτός αριθμός για τους λόγους που θεωρώ εγώ ότι προείπαμε. Και ευελπιστούμε ότι με τις κινήσεις αυτές τις διορθωτικές, κατά κάποιο τρόπο θα βελτιωθεί η κατάσταση. Και να αναφέρω, κυρία Δουλγεράκη, γιατί επαναλαμβάνεται πολλές φορές ότι φεύγουν από εδώ και πάνε σε άλλες διευθύνσεις, να πω ότι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και όλης της Κρήτης φημίζεται για τη διαφάνεια και την αξιοπιστία. Και βλέπετε κάθε εβδομάδα τα δημοσιεύματα από άλλες διευθύνσεις της υπόλοιπης Ελλάδας τι ακριβώς γίνεται. Κύριε Χαιρέτη, μια τελευταία κουβέντα από εσάς. Επιβεβαιώνω όντως για αυτό που μόλις μας είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Πραγματικά και εμείς νιώθουμε περηφάνεια για την υπηρεσία μας εδώ. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι όντως άμεμπτη. Και αυτό μας τιμά και εμάς που υπηρετούμε στο συγκεκριμένο χώρο. Αυτό όμως που ήθελα τώρα πριν κλείσουμε να πω είναι ότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο, κύριε Συρηγονάκη, ψάχνονται οι άνθρωποι και πάνε σε άλλες υπηρεσίες. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί με τις καθυστερήσεις που δημιουργούνται, εμείς δεν μπορούμε να τις εξυπηρετήσουμε. Ο κόσμος σκέφτεται ο καθένας όπως νομίζει και γι' αυτό έχουμε αυτά τα φαινόμενα διαφθοράς. Μάλιστα. Και θέλω τώρα, επειδή ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος. Ο χρόνος τελείωσε, παρακαλώ, η τελευταία κουβέντα. Ένα τελευταίο μόνο σχετικά με τα ραντεβού. Επιτρέψτε μου να διαβάσω 2 μηνύματα συναδέλφων χθες το βράδυ. Επιτρέψτε μου, διαβάζω. Ένα συνάδελφος λέει: ούτε τα στοιχεία δεν πρόλαβα να γράψω. Ένας άλλος από κάτω γράφει: χάπια θα πάρω. Ένας άλλος από κάτω γράφει: ούτε εγώ πρόλαβα. Ένας άλλος γράφει: εγώ πρόλαβα και έβγαλε σφάλμα. Με πέταξε έξω σε ένα λεπτό για να ξαναμπω στη σελίδα. Στις καθυστερήσεις έχασα τον γκολ. Πιο κάτω ένας άλλος γράφει: γελία πράγματα. Κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Που δεν μπορώ να τα περιγράψω γιατί είναι πάρα πολλά. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το δουν συλλογικά από την περιφέρεια, εγώ από το μηχανολογικό. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πλατφόρμα. Νομίζω, κύριε Συρηγονάκη, ότι αυτό τουλάχιστον διαδικαστικά είναι ένα θέμα το οποίο εσείς θα πρέπει να το δείτε και όχι εγώ, έτσι. Λόγω έλλειψης χρόνου δεν θέλω ούτε να αναφέρω νούμερα ούτε τίποτα. Όμως με την στελέχωση της υπηρεσίας με τα άτομα τα οποία προανέφερα θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε και αυτό το τμήμα, αλλά και σε αυτό το τμήμα, στο κλείσιμο του ραντεβού, προσωπικά και σε συζητήσεις που έχουν γίνει με την υπηρεσία, είναι καθαρά θέμα διαχείρισης. Έχουμε
κατά τη διάρκεια του μήνα πάρα πολλά κενά ραντεβού. Έχουμε πάρα πολλά λάθη όσον αφορά το κλείσιμο το ραντεβού. Όταν γίνεται μια σωστή διαχείριση δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και αυτό τεκμηριώνεται με αριθμούς, με νούμερα. Διότι υποστηρίζεται αυτό το σύστημα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, από το ΙΤΕ, και έχουμε καθημερινά τη διαδικασία και τον τρόπο που κλείνονται τα ραντεβού. Μάλιστα. Το βλέπετε. Όμως το πρόβλημα υφίσταται και θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε με ένα ακόμα σλότ. Σας ευχαριστώ, κύριε Συρηγονάκη. Κύριε Χαιρέτη, σας ευχαριστώ επίσης. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.